σκεφτήκαμε όλες τις προηγούμενες τις δημοτικές ενότητες, κάνοντας ουσιαστικά μια διαβούλευση για το επιχειρησιακό σχέδιο για το Τρίπολη 2021. Και σήμερα κλείνουμε το κύκλο αυτό της συζήτησης, διαβούλευσης, ενημέρωσης με τη Δημοτική πρώην Δήμο Τρίπολης, τη Δημοτική Ενότητα Τρίπολης, ουσιαστικά δηλαδή με τα χωριά του πρώην Δήμου Τρίπολης, γιατί είναι και καλεσμένοι βέβαια και από την Τρίπολη σήμερα, όμως είχαμε την πόλη και τους συλλόγους και όλα αυτά είχαμε κάνει και ξεκινήσαμε στην αρχή μια διαβούλευση πρώτα απ' όλα. Οπότε κλείνουμε σήμερα τον κύκλο με τα 10 χωριά του πρώην Δήμου Τρίπολης. Σκοπός όλων των συναντήσεων αυτών ήταν αφενός να ενημερωθούν και προσκεκλημένοι, προσκεκλημένοι στις συναντήσεις αυτές, ήταν βέβαια όλοι οι κάτοικοι, αλλά είχαμε ενημερώσει τους προέδρους των χωριών και τους προέδρους των πολιτιστικών συλλόγων των χωριών. Δηλαδή, είχαμε πει στον πρόεδρο, παραδείγματος χάρη στη Κάψα, να φωνάξει και τον πρόεδρο του συλλόγου ή τον πρόεδρο του συλλόγου της Αθήνας, του χωριού. Γενικά, όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι ήταν σε κάθε χωριό, είχαν κληθεί να έρθουν. Είναι αλήθεια ότι στις πρώην δημοτικές ενότητες υπήρξε τεράστια συμμετοχή, πέραν ότι ήταν όλοι οι πρόεδροι των χωριών, ήταν και πάρα πολλοί από τους πολιτιστικούς συλλόγους και νομίζω σε όλες τις δημοτικές ενότητες που πήγαμε έγινε μια συζήτηση νομίζω ουσιώδης. Ήδη έχει αποδώσει, και θα το πω πιο κάτω τι εννοώ έχει αποδώσει, έχει αποδώσει καρπούς όλη αυτή η συζήτηση, η διαβούλευση που γίνεται. Σκοπός λοιπόν αυτών όλων των συζητήσεων και της διαβούλευσης είναι να ενημερωθούν όλοι για το επιχειρησιακό σχέδιο Τρίπολη 2021 που έχει να κάνει, όπως όλοι γνωρίζετε, με τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στο Δήμο Τρίπολης για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Όπως θα δείτε, αλλήλωτας εγώ θα σας πω μερικά πράγματα, θα αναλύσει περισσότερο ο κύριος Πραχαλιάς. Το επιχειρησιακό σχέδιο για το Τρίπολη 2021 καταρχάς δεν αφορά και δεν έχει ορίζοντα μέχρι το 2021, γιατί είναι αυτονόητο ότι ένα επιχειρησιακό σχέδιο δεν μπορεί να έχει έναν ορίζοντα ενός 1,5 χρόνων, αλλά έχει ορίζοντα δεκαετίας. Δηλαδή, θα συζητήσουμε και θα ετοιμάσουμε ένα σχέδιο, είναι σχεδόν έτοιμο, για πράγματα τα οποία αφορούν το Δήμο Τρίπολης την επόμενη τουλάχιστον δεκαετία. Ανεξάρτητα ποιοι θα είναι δημοτική αρχή ή οτιδήποτε περιφερειακή αρχή στην περιοχή μας κλπ. Και βέβαια επερλαμβάνει το επιχειρησιακό σχέδιο και τις εκδηλώσεις που θα γίνουν του χρόνου, τις ευρωπαϊκές εκδηλώσεις που θα γίνουν του χρόνου για τα 200 χρόνια της Εθνικής. Θέλω να τονίσω ότι όπως είναι και το πλαίσιο που έχει βάλει η Κεντρική Επιτροπή του Ελλάδα 2021, η Επιτροπή που έχει οργανώσει, που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση, η Ελληνική Πολιτεία, και το δικό μας πλαίσιο ταιριάζει σε αρκετά σημεία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαφορές, με το πλαίσιο που έχει βάλει και το Ελλάδα 2021. Και αυτό θέλω να πω εδώ για να ενημερώσω ότι το έχω πει και άλλες φορές, το έχω πει και στα μέσα δημοσίως. Δεν μας έδωσαν ένα πλαίσιο και εμείς μπήκαμε σε αυτό το πλαίσιο. Εμείς είχαμε φτιάξει τα δικά μας. Όταν ήρθαν αυτοί, γιατί θα σας πω ότι έχουμε κάνει κάποιες συναντήσεις μαζί τους και τους παρουσιάσαμε το δικό μας σχέδιο, είδαν και μάλιστα και με ενθουσιασμό ότι αυτά που ετοιμάζουν είναι περίπου στο πλαίσιο που έχουν βάλει αυτοί. Η ουσία, και να μην μακρυγορώ, είναι ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός που πέραν από τις εκδηλώσεις που θα γίνουν το 2021, όπως είπα, αφορά όλη την πορεία του Δήμου Τρίπολης τα επόμενα 10 χρόνια. Γιατί θεωρούμε ότι το 2021 δεν πρέπει καταρχάς να μείνουμε σε εκδηλώσεις και γιορτές. Θα γίνουν αυτά, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό, γιατί αυτό ουσιαστικά δεν αφήνει κάποιο αποτύπωμα, δεν αφήνει κάποιο κεφάλαιο που να μένει στο Δήμο, αλλά πρέπει να σταθούμε και σε δράσεις οι οποίες είτε θα αφήσουν υποδομές στο Δήμο Τρίπολης, είτε θα αφήσουν ένα κεφάλαιο, είτε αυτό είναι άλλο πολιτιστικό κεφάλαιο, είτε είναι κάτι υλικό που θα μείνει στο Δήμο. Άρα, στόχος είναι με αφορμή το 2021 να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε για το Δήμο Τρίπολης
πράγματα τα οποία θα οδηγήσουν το Δήμο στην επόμενη δεκαετία. Δεν ξέρω αν έχει μοιραστεί ή μοιραστεί το αντιδικό. Έχετε λοιπόν μπροστά σας μια πίκολα χαρτί που λέει περιληπτικά εντελώς τι περιλαμβάνει αυτό το εκκλησιακό σχέδιο, που ουσιαστικά ο στόχος είναι ο καλαπροσδιορισμός της Τρίπολης. Και όταν λέω Τρίπολη εδώ και πέρα για να μην υπάρξει μια παρεξήγηση, εννοώ το Δήμο Τρίπολης, έτσι δεν εννοώ την Τρίπολη πόλη, εννοώ το Δήμο Τρίπολης, τον επαναπροσδιορισμό της Τρίπολης μέσω της διαχείρισης και της ιστορικής μνήμης και της πορείας και βέβαια της περιοχής που είχε η Τρίπολη και η περιοχή στην Επανάσταση του 1821, αλλά και τη διαχείριση της πορείας της περιοχής από το 1821 έως σήμερα στα 200 χρόνια του ελεύθερου βίου και τι προοπτικές ανοίγονται για την περιοχή μας για τα επόμενα χρόνια. Θα δείτε λοιπόν ότι το εκκλησιακό σχέδιο αναλύεται σε 4 επίπεδα, που είναι το τοπικό, το περιφερειακό, το εθνικό και το διεθνές επίπεδο, και έχει 3 άξονες. Ο ένας άξονας που αναφέρθηκα αφορά επαιδειακές εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις αυτές, όπως θα δείτε και στο έγγραφο που έχετε μπροστά σας, αφορούν όλη την περίοδο από τη στιγμή που η περιοχή εδώ πέρα κατακτήθηκε από τους Τούρκους το 1461 έως όταν απελευθερώθηκε το 1834 η περιοχή, και θα γίνουν εκδηλώσεις γιατί στην περιοχή μας όλες αυτές οι περίοδοι που αναφέρονται στο έγγραφο που έχετε μπροστά σας, ερετοκρατία, εξέγερση ορθοφικών κλπ. Έχουν αφήσει ένα αποτύπωμα στην περιοχή μας και εμείς οφείλουμε αυτό το αποτύπωμα να το αναδείξουμε. Οπότε θα γίνουν εκδηλώσεις που αφορά όλες τις περιόδους αυτές που έχετε μπροστά σας. Αυτό είναι το κομμάτι των εκδηλώσεων. Θέλω να σας ενημερώσω για να ξέρετε ότι ήδη έχει βγει ένας σχεδιασμός με εκδηλώσεις. Έχουμε ήδη ετοιμάσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων που θα γίνουν από το τέλος του 2020 έως το τέλος του 2021, ανάλογα με το μήνα που έγιναν διάφορα ιστορικά γεγονότα όλων αυτών των περιόδων που έχετε μπροστά σας. Και βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι έχει κλείσει το κομμάτι των παιδιακών εκδηλώσεων. Είμαστε ανοιχτοί, είμαστε ακόμα σε συζητήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος αριθμός εκδηλώσεων κλειστή και κανονιστή για το 2021. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση, γιατί μας βλέπουν και τα μέσα, ότι ο σχεδιασμός είναι εξαιρετικά φιλόδοξος. Να καταλάβουμε όλοι, και θέλω να το πω από την αρχή, γιατί εμένα μου αρέσει να είμαι, και εδώ υπάρχουν νομίζω παντού σε όλες τις δημοτικές συνότητες που πήγαμε, ότι ο σχεδιασμός είναι εξαιρετικά φιλόδοξος. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι για να γίνει ένας σχεδιασμός, που είτε αυτό αφορά από μια απλή εκδήλωση, ήρθε από μια παρέμβαση σε μια περιοχή, σε ένα χωριό που θα αφήσει κάτι στο χωριό, καταλαβαίνουμε όλοι ότι χρειάζεται χρήματα. Έτσι, δεν γίνεται ούτε τίποτα δεν γίνεται χωρίς να έχει χρήματα. Άρα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο φιλόδοξος και όσο πιο φιλόδοξος είναι ο σχεδιασμός, τόσο και πιο πολλά χρήματα απαιτούνται. Γιατί μπορείς να κάνεις 2 εκδηλώσεις και να χρειαστείς ένα ποσό. Αν κάνεις 20 εκδηλώσεις, θα χρειαστείς παραπάνω ποσό, το καταλαβαίνουμε όλοι. Το ένα είναι αυτό. Άρα, ο φιλόδοξος σχεδιασμός υπάρχει, αν θα υλοποιηθεί όλος, θα εξαρτηθεί και από την δυνατότητα του οικονομικού που θα έχει. Το δεύτερο που έχει σημασία είναι ότι, και αυτό το ξεκαθαρίζω για να το ξέρουμε, ότι όλο αυτό το σχέδιο δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Δήμο μόνο. Δεν έχει τις δυνατότητες αυτές ο Δήμος Τρίπολης, δεν έχει τα χρήματα για να χρηματοδοτήσει όλο αυτό το σχέδιο που έχουμε κάνει. Άρα πρέπει να κοιτάξουμε, να εξασφαλίσουμε χρήματα και από αλλού. Ήδη το κάνουμε αυτό. Πηγές χρηματοδότησης μπορεί να είναι η Περιφέρεια, μπορεί να είναι η Επιτροπή Ελλάδα 2021, μπορεί να είναι χορηγίες. Σε όλους αυτούς τους τομείς μπορεί να είναι και κάποια άλλα πράγματα, μπορεί να είναι ΕΣΠΑ, κάποιο από αυτά τις δράσεις που μπορούν να μπουν στο ΕΣΠΑ, μπορεί να είναι προγράμματα δηλαδή. Άρα εμείς κινούμαστε σε όλους αυτούς τους τομείς για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις για το σχεδιασμό αυτών που έχουμε κάνει. Επομένως το πρώτο κομμάτι είναι, όπως είπαμε, οι ευρωπαϊκές εκδηλώσεις. Το δεύτερο είναι ότι αυτό που λέμε αναβάθμιση της επωνυμίας της πόλης μας μέσω αφενός μέσω της διαχείρισης ιστορικής μνήμης, αφετέρου αναδεικνύοντας το πολιτιστικό κεφάλαιο που διαθέτει, μάλλον την πολιτιστική κληρονομιά που διαθέτει η περιοχή μας. Αφετέρου αναδεικνύοντας και προβάλλοντας και ενισχύοντας το πολιτιστικό κεφάλαιο το σύγχρονο το οποίο έχει η περιοχή μας. Γιατί είμαστε μια περιοχή που ακόμα και σήμερα παράγει πολιτισμό.
μικρό, μεγάλο, μεσαίο, παράγει όμως πολιτισμό. Άρα όλο αυτό πρέπει να το αναδείξουμε και να το αναδείξουμε κατά τέτοιο τρόπο ώστε η επωνυμία της πόλης, όταν ο άλλος θα λέει Τρίπολη, και επαναλαμβάνω όταν λέω Τρίπολη εννοώ Δήμο Τρίπολη, όταν θα λέει Τρίπολη, να το σχετίζει αμέσως στο μυαλό του με κάποια πράγματα που πιθανόν να τα ξέρει αυτή τη στιγμή, αλλά πιθανόν να μην τα ξέρει ή να μην τα έχουμε αναδείξει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τα μάθει ο κόσμος έξω από την Τρίπολη. Και βέβαια, αφού εφόσον γίνει αυτό και καταλαβαίνουμε ότι γίνει μια αναβάθμιση της επωνυμίας, αυτό σημαίνει αυτόματα ότι επανατοποθετείται και η πόλη, είναι το τρίτο κομμάτι, που είναι η επανατοποθέτηση της πόλης και σε εθνικό επίπεδο, όχι τοπικό, σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό θα γίνει και με την ανάλυση όλων αυτών που είπα προηγούμενα, αλλά και με τη δημιουργία δικτύων, γιατί σήμερα τα δίκτυα είναι απαραίτητα. Αυτά είναι δίκτυα που μπορεί να σχετίζονται με ιστορικά γεγονότα, μπορεί να σχετίζονται με την εξέλιξη της πόλης και της περιοχής μας από 1821 έως σήμερα και με τι επαφές έχει αναπτύξει. Παραδείγματος χάρη, ένα σπουδαίο δίκτυο το οποίο θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε είναι οι απόδειμοι αρκάδες. Οι απόδειμοι είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, από όλες τις περιοχές της χώρας, ο μεγαλύτερος αριθμός, έχουν το μεγαλύτερο αριθμό αποδήμων αρκάδων. Αυτό λοιπόν το δίκτυο των αποδήμων, είτε είναι στη Γερμανία, είτε είναι στην Αυστραλία, είτε είναι στις ΗΠΑ, είτε είναι στον Καναδά ή όπου αλλού, θα πρέπει να αναπτύξουμε, αυτό το δίκτυο, ώστε και η πόλη μας να γίνει γνωστή σε μέρη που σήμερα δεν είναι. Κλείνω για να μιλήσω και ο κύριος Πραχαλιάς, ο οποίος το γνώριζε νομίζω περισσότερο, δεν χρειάζεται να το συστήσω. Το ξέρετε ότι είναι υπεύθυνος του σχεδιασμού, είναι άμεσος σύμβουλος του ΕΝΕΝΕ, του ΔΜΑΡΚΟ. Γιατί γίνεται η... η συζήτηση αυτή λοιπόν, θα μπορούσε καλοπροαίρετα κάποιος να μου πει ότι ωραία, αφού λέτε ότι τα έχετε ετοιμάσει όλα, γιατί μαζευτήκαμε να παιδιάσουμε εδώ πέρα. Ακριβώς αυτά που έχουμε ετοιμάσει είναι αυτά που αφορούν, και εδώ είπα ότι έχει αποδώσει κακούς οι διαβούλες αυτή που κάνει, αυτό που αφορά την ιστορία, αυτό που ξέρουν οι ιστορικοί, που ξέρουν οι επιστήμονες. Όμως σε κάθε χωριό, και εδώ μιλάμε τώρα για τα 10 χωριά του Δήμου Τρίπολης, το κάθε χωριό, πιθανόν τα περισσότερα χωριά έχουν κάτι που σχετίζεται με όλες αυτές τις περιοχές που είπα. Είτε αυτό είναι ένα παλιό σπίτι που είναι κρεμισμένο, είτε είναι, ξέρω εγώ, στο Θάνα, ξέρω εγώ, το τζαμί, είτε είναι κάποια παράδοση, κάποιο έθιμο που σχετίζεται με όλες αυτές τις περιόδους που είπαμε. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να το ξέρει ο επιστήμονας που ασχολείται, γιατί δεν μπορεί να έχει σχετικά με την λεπτομέρεια του Πελάγους ή του Παλαδίου για να πω το χωριό. Άρα θα πρέπει εσείς και οι σύλλογοι που είναι στα χωριά, οτιδήποτε σχετίζεται με όλα αυτά που είπαμε και το γνωρίζετε, να το καταθέσετε, να το φέρετε, να μας το πείτε δηλαδή, για να μπορέσουμε να το εντάξουμε και να δούμε πώς μπορεί το κάθε σημείο στο κάθε χωριό, επαναλαμβάνω σε βάθος δεκαετίας, να μπορέσει να αναδειχθεί και το κάθε χωριό να αποκτήσει και αυτό είναι μια, πέρα από ό,τι έχει ως τώρα, μια νέα επωνυμία. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία η δική σας συμμετοχή. Καταρχάς, ξέχασα να πω από την αρχή ότι όλο το επιχειρησιακό σχέδιο για να πετύχει απαιτεί συμμετοχή των πολιτών. Κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν οι πολίτες είναι αδιάφοροι και πολύ περισσότερο αν είναι και απέναντι σε όλο αυτό το σχεδιασμό. Άρα η διαβούλευση έχει την έννοια τη συμμετοχή και των πολιτών. Θα ακολουθήσουν κι άλλες τέτοιες συναντήσεις παντού σε όλες τις δημοτικές ενότητες και από μετά την παρουσίαση ακόμα του προγράμματος, γιατί το σχέδιο είναι κάτι που είναι δυναμικό. Μεταβάλλεται και αλλάζει ανάλογα με τι καινούργια δεδομένα υπάρχουν. Άρα έχει σημασία η σημερινή σας παρουσία εδώ πέρα και θα θέλαμε ο κάθε ένας, αν ξέρει κάποιο ότι υπάρχει στο χωριό του που σχετίζεται με όλες αυτές τις περιόδους μέχρι την μπροστά, ή υπάρχει κάποιος ο οποίος έφυγε από το Θάνα και πήγε στην Αμερική και είναι ένας μεγάλος επιστήμονας αυτή τη στιγμή και είναι καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο της Αμερικής, γιατί πρέπει η χώρα, και αυτό είναι και το πλαίσιο, να τιμήσει και όλους τους μεγάλους Έλληνες τα 200 χρόνια του ελεύθερου βίου. Και με την έννοια όχι να τους τιμήσει, να τους δώσει ένα μεγάλο, αλλά να αναδειχθούν και να αποκτήσουμε σχέσεις και επαφές που πιθανόν να μην υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Επομένως, ακόμα και αυτό, αν υπάρχει κάποιος από το Παλάδιο που είναι επιστήμονας ή έχει κάνει καλλιτέχνης μεγάλος ή είναι ζωγράφος ή οτιδήποτε και δεν τον ξέρουμε, αυτό καλό είναι να μαθαίνει. Δεν θέλω να κουράσω άλλο.
να μιλήσει ο κύριος Πραχαλιάς και μετά βέβαια θα πρέπει να ακούσουμε εσάς, γιατί σκοπός των συναντήσεων αυτών, όπως είπα, είναι περισσότερο να σας ακούσουμε και να υπερηθούμε από εσάς. Θα είπε όλα ο Δήμαρχος. Εγώ συντομή, είναι τόσο μεγάλο ο φυσιακός σχεδιασμός και τόσο μεγάλο το εγχείρημα που χρειάζεται να μιλάμε ώρες, αλλά θα κουράσουμε. Εγώ θέλω να πω, να τονίσω ότι αν δείτε και τις επίσημες δηλώσεις όταν παρουσιάστηκε η Επιτροπή 2021, είχαν πει ότι οι εκδηλώσεις του ελληνικού κράτους θα ξεκινούσαν Μάρτιο του 2021 και θα ολοκληρώνονταν καλοκαίρι του 2021. Δηλαδή ο Σεπτέμβριος ήταν εκτός. Δηλαδή η Τρίπολη ήταν εκτός αρχικού σχεδιασμού. Έτσι, έχει δημοσιοποιηθεί, δεν λέμε κάτι καινούριο. Μετά την επίσκεψη εδώ του κλιμακίου του Ελλάδα 21 που τους παρουσιάσαμε την περίληψη μόνο του επιχειρησιακού σχεδιασμού που έχουμε κάνει και το τι έχουμε κατορθώσει να έχουμε οργανώσει, να το έχουμε έτοιμο να το παρουσιάσουμε σαν Τρίπολη 21, έφυγαν από εδώ, όχι απλώς με την Τρίπολη να είναι στο σχεδιασμό των επίσημων εκδηλώσεων, τον εθνικό σχεδιασμό, αλλά με την ερετή φράση και παραδοχή από τον επικεφαλής του κλιμακίου ότι καμία άλλη πόλη στην Ελλάδα δεν έχει ετοιμάσει κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχουμε ετοιμάσει εμείς. Είναι μια πρώτη πολύ μεγάλη κατάκτηση για την πόλη, η οποία προήλθε μέσα από πάρα πολύ σκληρή και αθώρητη δουλειά. Δηλαδή, ήδη έχουμε ένα πολύ σοβαρό κεκτημένο σαν πόλη, ότι μπήκαμε στο χάρτη των εθνικών εκδηλώσεων και μπήκαμε με το σπαθί μας. Δεν μας το χάρισε κανένας. Κανένας δεν έκανε φιλανθρωπία. Το κερδίσαμε αυτό σαν πόλη. Το δεύτερο. Αυτός ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, όπως είπε ο Δήμαρχος, είναι εξαιρετικά φιλόδοξος. Και είναι φιλόδοξος γιατί πρέπει να είναι φιλόδοξος ο σχεδιασμός της Τρίπολης. Είμαστε μια πόλη που συμβολίζει πάρα πολλά στο εθνικό γίγνεσθε, στην εθνική πολιτισμική ταυτότητα. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή και το δίκτυο του εθελοντισμού μέσα στις 8 δημοτικές ενότητες που απαρτίζουν το Δήμο, όπως απαρτίζουν το Δήμο Τρίπολης, όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή, η συμβολή και η συνδρομή όλων των συμπολιτών και συμπατριωτών, τόσο λιγότερα είναι τα χρήματα που θα χρειαστούμε για να υλοποιήσουμε αυτές τις δράσεις. Πάω στην ουσία τώρα του περιεχομένου. Είναι 4 τα επίπεδα και 3 άξονες. Και τα επίπεδα με τους άξονες αλληλοτροφοδοτούνται και επικοινωνούν, όπως και μεταξύ τους τα επίπεδα, αλλά και μεταξύ τους οι άξονες. Το ένα το αλληλοτροφοδοτεί και αλληλοσυμπληρώνει το άλλο. Και μαζί προκύπτει ένα οριζόντιο πλέγμα δημοσίων πολιτικών που έχουμε σχεδιάσει, έτσι ώστε με αφετηρία τις επαιτειακές εκδηλώσεις να προχωρήσουμε και κάθε ευρώ που θα δαπανίσουμε, αυτό είναι η βασική αρχή που διαπνέει όλο τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, κάθε ευρώ που θα κατορθώσουμε να δούμε και να επενδύσουμε στο πλαίσιο αυτού του επιχειρησιακού σχεδιασμού, να μείνει ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο της πόλης. Είτε άειλο, πνευματικό, πολιτισμικό, που θα αναλαμβάνει και θα βελτιώνει τα επόμενα χρόνια, είτε ως υλική παρέμβαση, ως έργο υποδομής. Ξεκινάω με τις επαιτειακές εκδηλώσεις που καταλαβαίνω ότι επίγουν γιατί έχουμε μόλις 10 μήνες μέχρι την έλευση της 1ης Ιανουαρίου του 2021. Για τις επαιτειακές εκδηλώσεις έχουμε σχεδιάσει ένα μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων, έτσι να μην υπάρχει άγχος σε κανέναν. Γιατί διαβάζω διάφορα πράγματα ότι θα έχουμε μόνο παρελάσεις, άγχος. Όχι. Οι εκδηλώσεις της Τρίπολης είναι η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που υπερηφανεύεται ότι μπορεί να σηκώσει κάτι τέτοιο και θα το σηκώσει. Έτσι θα σηκώσουμε το μέγεθος που μας αναλογεί στην ιστορία, την ιστορική μας ευθύνη. Οι εκδηλώσεις μας θα αρχίσουν 1η Ιανουαρίου του 2021 και τελειώνουν 25 Δεκεμβρίου του 2021, από πρωτοχρονιά μέχρι Χριστούγεννα. Γιατί είμαστε η μόνη πόλη που έχουμε να επιδείξουμε ιστορικά γεγονότα και πολύ σημαντικά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά συνέπεια, οι εκδηλώσεις είναι διαστρωματωμένες κατά μήνα, δηλαδή συγκεκριμένες εκδηλώσεις τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο, κάθε μήνα θα έχουμε ένα πλέγμα εκδηλώσεων. Δηλαδή, γι' αυτό το λέω, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια παραφιλολογία, έντονη και μια απεσιοδοξία, να το πω, μα θα βαρεθείτε από εκδηλώσεις. Έτσι, ζωή να έχουμε από εκδηλώσεις άλλο τίποτα. Αλλά η κάθε εκδήλωση δεν θα είναι φιέστα, πανηγυράκι.
Έτσι. Θα είναι ένα, μην περιμένετε χολιγουδιανές παραγωγές, θα είναι πράγματα τα οποία θα συνοδεύονται, θα έχουν πολλά συνοδά έργα. Είτε άγγελα που θα μείνουν σαν άγγελη πολιτισμική κληρονομιά, είτε υποδομές που θα έχουμε εξασφαλίσει για κάθε δημοτική ενότητα. Επίσης, οι εκδηλώσεις δεν εστιάζονται μόνο στη δημοτική ενότητα Τρίπολης. Έχουμε προσπαθήσει να βάλουμε και οι 8 δημοτικές ενότητες και όσο περισσότερα χωριά. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να εντάξουμε το κάθε χωριό, να έχει το κάθε χωριό εκδήλωση. Αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Αλλά έχουμε προσπαθήσει να απλώσουμε τον ιστορικό χάρτη των γεγονότων που συνέβησαν στις δημοτικές ενότητες Τρίπολης σε κάθε χωριό, να περιλαμβάνει όσο περισσότερες περιοχές. Γιατί όλες οι δημοτικές ενότητες έχουν αντιμετωπιστεί ισότιμα και έχουμε προσπαθήσει ισότιμα να τις βάλουμε σε αυτόν τον ανεπιφυσιακό σχεδιασμό. Και υπάρχουν, σαφέστατα υπάρχουν σε ιστορικά γεγονότα σε κάθε δημοτική ενότητα. Αυτό όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα, τον εκδηλώσεων. Ο πρώτος πυλώνας θα μας τροφοδοτήσει για τους δύο, μας τροφοδοτεί για τους δύο επόμενους. Για την αναβάθμιση της επωνυμίας. Λέμε στον το εξηγούμε στο χαρτί που έχετε μπροστά σας, είναι ο επαναπροσδιορισμός της επωνυμίας μέσω της διαχείρισης της πολιτισμικής μνήμης και του σύνθετου πολιτισμικού υλικού. Πάμε λοιπόν με ένα πλέγμα, χρησιμοποιώντας τον πολιτισμό μας, τα ιστορικά γεγονότα, τα ιστορικά μνημεία, δηλαδή ένα πηγάδι που υπάρχει από την πρώτη τουρκοκρατία, ένα μονάρι που σώζονταν την εποχή της Ενετοκρατίας. Με βάση αυτό, να κάνουμε έναν αρχιτεκτονικό, πολεοδομικό και αστικό σχεδιασμό σε κάθε χωριό, σε κάθε δημοτική ενότητα και στο σύνολό τους και τις 8 δημοτικές ενότητες, έτσι ώστε αναδεικνύοντας αυτό με μια πολύ απλή δράση. Δεν χρειάζεται να κάνουμε αναστήλωση ενός πύργου, για παράδειγμα βενετσιάνικου, αλλά με μια μικρή αναβάθμιση, μια αρχιτεκτονική παρέμβαση, με λίγα χρήματα, γιατί δεν έχουμε χρήματα, αλλά έστω με λίγα χρήματα, να υπάρχει ένας ολοκληρωμένος αστικός, αρχιτεκτονικός και πολεοδομικός σχεδιασμός που να αναδεικνύει αυτό το χάλασμα, την αρχαιότητα, το σύγχρονο μνημείο, να αποτελεί βάση για τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του χωριού στον οποίο ανήκει, να εναρμονίζεται με τα υπόλοιπα χωριά της δημοτικής ενότητας και η κάθε δημοτική ενότητα να εναρμονίζεται με την άλλη και να δημιουργούν ένα σύνθετο μοσαϊκό, αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό, αλλά και πολιτιστικό για όλη την Τρίπολη. Αυτό είναι το νόημα λοιπόν της αναβάθμισης της οικονομίας μέσω διαχείρισης της ιστορικής μνήμης, αλλά και του σύνθετου πολιτισμικού υλικού. Το οποίο σύνθετο πολιτισμικό υλικό δεν σταματά μόνο εκεί. Συνεχίζεται στο κάθε χωριό. Μπορεί να υπάρχει ένας θρύλος, ένας μύθος, να υπάρχει ένας πίνακα ζωγραφικής που ζωγραφίστηκε κάποτε από κάποιον συγχωριανό και να έχει μείνει. Θέλουμε να το ξέρουμε και αυτό. Και εδώ είναι η συμβολή σας, που αυτό όπως υποτιμάτως δεν υπάρχει σε κανένα βιβλίο. Δεν μπορεί να το βρει κανένας καθηγητής πανεπιστημίου ή φοιτητής πανεπιστημίου σε κανένα πανεπιστημιακό σύγγραμμα. Αυτό μόνο οι συγχωριανοί, οι χωριανοί του κάθε χωριού το ξέρετε. Και θα θέλαμε να μας το πείτε. Δηλαδή από το χάλασμα του Μπαρμπαγιώργη ή το σπίτι της Γιαννάκηνας. Από το ότι υπάρχει ένα γλυπτό που σκάλισε στο ξύλο ο Μπαρμπαγιώργης κάποτε. Αυτά θα θέλαμε να μας το πείτε με ένα απλό σημείωμα. Δεν χρειάζεται να κάνετε ένα ιδιαίτερο έγγραφο. Ένα απλό σημείωμα όπως πάτε στο μπαγκάλι και γράφετε τα ψώματα. Δηλαδή έτσι ένα απλό πραγματάκι. Να ξέρουμε ότι στο Θάνα υπάρχει αυτό, στο Παλάτι υπάρχει το άλλο. Να ξέρουμε λοιπόν όλα αυτά να τα χρησιμοποιήσει η επιστημονική ομάδα που έχουμε συγκροτήσει από 3 πανεπιστήμια, να δούμε πώς μπορούμε να το αναδείξουμε. Και με βάση λοιπόν όλα αυτά, πάμε να τοποθετήσουμε όλες τις δημοτικές ενότητες πάνω στον τρίτο άξονα που λέει επανατοποθέτηση στο εθνικό και διεθνές γίγνεσθε. Θα δώσω το εξής παράδειγμα. Στη Τεγεία υπήρχε η παλιά επισκοπή Αμυγλών Τεγείας. Ο πρώτος επίσκοπος εκεί το 1640 ήταν ο άνθρωπος από τους Παξούς. Αυτομάτως λοιπόν προκύπτει μια συνεργασία, μια διασύνδεση της Δημοτικής Ενότητας Τεγείας με τους Παξούς. Με το Δήμο Παξών λοιπόν εμείς μπορούμε να προχωρήσουμε και να εμβαθύνουμε και να προχωρήσουμε γιατί υπάρχει κάτι που μας συνδέει. Να προχωρήσουμε σαν Δήμος Τρίπολης σε μια συνεργασία στον πολιτισμικό, στον εκπαιδευτικό, στον τουριστικό τομέα και σε οποιοδήποτε άλλο, στον αθλητικό τομέα, και να συγκροτήσουμε μνημόνια συνεργασίες και πάνω από αυτό το δομημένο πλαίσιο
δημοσίων πολιτικών να αναπτύξουμε συνεργασίες που θα φέρουν ανάπτυξη. Το αντιλαμβάνεστε. Αρχίζει πλέον η επικοινωνία οργανωμένα, μέσα σε ένα οργανωμένο πλαίσιο δημοσίων πολιτικών, με πόλεις της Ελλάδας, αλλά και με πόλεις του εξωτερικού, οι οποίες μας συνδέουν. Το 1670 υπήρχε Μητροπολίτης Καλλίνικος και ο μοναχός Δανιήλ, από την Τρίπολη, που υπέγραφε ως γνήσιο τέκνο της αγαπημένης μου πατρίδος Ιδροπολιτζάς, έτσι την ονομάτισε, ο οποίος ήταν μοναχός και αρχιγραμματέας του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. Λαμβάνεστε λοιπόν, και ήταν μάλιστα και τοποτηρητής του Παναγίου Τάφου, στα μετόχια του Παναγίου Τάφου που πήγαν στην Τρίπολη. Επίσης, όπως είπε ο κ. Παγαλιάς, είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε το επιχειρησιακό σχέδιο. Όταν θα το παρουσιάσουμε, θα το δούμε. Γνωρίζετε, φαντάζομαι περισσότεροι, ότι στις 12 Μαρτίου θα μας επισκεφτεί και η Ελλάδα 2021 η κυρία Αγγελοπούλου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όσο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καμία πόλη, και εννοώ από τις πόλεις που είναι εμβληματικές σε σχέση με το 1821, έτσι το Μεσολόγγι, το Ναύπλιο, η Ήδρα, οι πόλεις που είναι, δεν έχει παρουσιάσει κανένα σχεδιασμό. Η κυρία Αγγελοπούλου επισκέφθηκε τον Ναύπλιο πριν λίγες μέρες, είναι ο πρώτος δήμος που επισκέφθηκε, ακολουθεί η Τζον Έκερ Γιάννη Σπατιάνο, ακολουθεί στις 12 Μαρτίου η συνάντηση στην Τρίπολη. Δεν παρουσιάστηκε κανένα σχέδιο και όλοι και ό,τι παρουσιάσαν να παρουσιάσει ως τώρα αναζητούν και στηρίζονται στο Ελλάδα 2021. Εμείς, όπως είπα και πριν, βεβαίως θα απαιτήσουμε το Ελλάδα 2021, γιατί η Τρίπολη θα πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εκδηλώσεις, στους εορτασμούς, γιατί δεν θα τις το χαρίσει από κανένας που δικαιούται λόγω της θέσης που είχε στην Επανάσταση του 1821. Άρα δεν επαιτούμε, απαιτούμε. Έτσι. Και νομίζω ότι θα το καταφέρουμε και το λέω με καλή διάθεση. Δεν το λέω με διάθεση ότι θα πάμε να τσακωθούμε. Αλλά νομίζω ότι δεν στηριζόμαστε μόνο για σου. Δεν στηριζόμαστε μόνο στο Ελλάδα 2021. Όπως είπα πριν, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, να βρούμε καινούργια και άλλες θεματικές πηγές χρηματοδότησης. Γιατί, όπως είπαμε και εγώ και ο κ. Παχαλιάς, το σχέδιο είναι εξαιρετικά φιλόδοξο. Απαιτεί χρήματα και ο στόχος είναι όχι οι εορτασμοί, αλλά μέσω του 2021 και του επιχειρησιακού σχεδίου η Τρίπολη να οδηγηθεί την επόμενη δεκαετία στον δρόμο της ανάπτυξης. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι ο πολιτισμός, η ιστορία, πέραν των άλλων, είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης. Και αν δημιουργώντας λίθια, δημιουργείς επισκεψιμότητα και δημιουργείς την περιοχή, μπορεί να δημιουργήσεις ανάπτυξη. Άρα ο στόχος είναι το 2021 να μην περάσει μόνο με γιορτές και πανηγύρια. Καλά είναι και αυτά, δεν είπαμε ποτέ ότι δεν είναι καλά, να μην μείνουμε μόνο σε αυτά. Ο στόχος και η αγωνία είναι να μπορέσουμε αυτό όλο να το εκμεταλλευτούμε σαν Δήμος για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Τώρα να δούμε το πρόγραμμα και η προφορική διαβεβαίωση είναι ότι η Τρίπολη εκ των πραγμάτων θα στηριχθεί και οι εκδηλώσεις θα κάνει η Τρίπολη, θα στηριχθούν από την περιφέρεια. Έχουμε πάρα πολλά χωριά, έχουν τις δημοτικές μας ενότητες, οι οποίες σαφώς έχουν ιστορική τιμή και ιστορικά γεγονότα που θέλουμε να αναδείξουμε. Και βλέπω εγώ και καταλαβαίνω πως δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό, ότι όντως υπάρχει μια σοβαρή, πολύ σοβαρή ενέργεια. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ποιος θα είναι ο εντοπισμός και η προβολή από τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με αυτά. Δηλαδή, θα γίνεται, ας πούμε, ένα παράδειγμα, λέω στο Πάπα, είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση δική μας, η οποία στα πλαίσια του 2021, που είναι πανελλαδικό γεγονός, και το οποίο δεν είναι μόνο κάποιες συγκεκριμένες εκδηλώσεις, αυτό πώς θα το προβάλλουμε έτσι ώστε να έχει σκεψιμότητα κατά τη διάρκεια της χρονιάς στα επιμέρους, όχι στις σχετικές εκδηλώσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικές από την εκδήλωση κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις, που ο κόσμος, ας πούμε, στα καλά όταν δεν το ξέρει, θα πάει για σκι. Δημήτρη, υπάρχει μέσα ότι κατά το πρόγραμμα όταν θα βγει σε... Εδώ θα το κάνουμε στην Τρίπολη. Υπάρχει σκέψη να παρουσιαστεί στην Αθήνα, να παρουσιαστεί στην Τρίπολη με κάλυψη ειδικών καναλιών, με προβολή και ακολούθως όλα τα γεγονότα. Υπάρχει ένα ολόκληρο σχεδιασμό για την επικοινωνιακή, ας το πούμε έτσι, προβολή με την ενιακή πολιτική.
και τα περιφερειακά, έχουμε συνεργασία με όλα. Εγώ θα βγήκα την προηγούμενη εβδομάδα και πάλι μου ζήτησαν αυτήν την εβδομάδα, θα πω την επόμενη όμως και στο της Πάτρας στα κανάλια, το ιό μου και όλα αυτά. Δηλαδή μια προβολή και αυτό θα κλιμακώνει όσο περνάει καιρός. Για να προσπαθούμε να αποκαλύψουμε και μία από τις εκδηλώσεις, είναι αφιερωμένη στις ιστορικές εφημερίδες και στην εξέλιξη του τύπου και των μέσων επικοινωνίας στην Αρκαδία, αλλά και των Αρκάδων που είχαν μέσα στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο εξωτερικό. Δηλαδή, μία από τις εκδηλώσεις που έχουμε προγραμματίσει για το τι έγινε και μετά την απελευθέρωση, δηλαδή τι κάναμε από τα 200 χρόνια, θα είναι αφιερωμένη στον τύπο. Όπως είναι αυτονόητο, να το πω τώρα, βέβαια, είναι αυτονόητο ότι θα υπάρχει ειδικές εκδηλώσεις και για το Παπαναστασίου, γιατί τιμούμε όλους τους σπουδαίους Έλληνες τα 200 χρόνια, πέραν αυτούς που συμμετείχαν και οδήγησαν στην απελευθέρωση, αλλά και τα 200 χρόνια του ελεύθερου βίου, τους Έλληνες, τους Αρκάδες, εμείς έχουμε Αρκάδες, τους Αρκάδες οι οποίοι ήταν σπουδαίοι. Ο Παναστασίου ή ο Λαμπράκης είναι ξεχωριστά κομμάτια στις εκδηλώσεις. Και δεν μόνο στις εκδηλώσεις, θέλω να πω ότι το μουσείο, ο χώρος μελέτης Λαμπράκη θα δημοκρατηθεί μέσα στον Μάρτιο, μέσα στον Απρίλιο. Στο μουσείο του Παναστασίου θα δούμε, γιατί η κατάσταση έχει φτιαχτεί, αλλά θέλει βελτιώσεις και αυτό θα το βάλουμε και στην ίδια την επιτροπή πάνω, να χρηματοδοτηθεί, να μπορέσουν να γίνουν, δηλαδή, όλους τους αρκάδες, τους πιο σπουδαίους αρκάδες, των 200 χρόνων του ελεύθερου βίου, θα τους τιμήσουν, γιατί αυτό το σκοπό έχουν και οι εκδηλώσεις. Δηλώσεις δεν είναι μόνο για να τιμήσουμε τους ήρωες που μας απελευθέρωσαν, αυτό θα γίνει οπωσδήποτε. Αλλά να δούμε και τι έγινε τα 200 χρόνια της ελευθερίας και τι προοπτική υπάρχει από εδώ και πέρα. Γιατί δεν είναι. Μαρία, κυρία Καπόγελη, εσύ μιλάς για την ΠΟΥΜ είτε σαν συνδιοργάνωση, είτε και δεν νομίζω ότι θα έχει κατήρηση να μπει στο πρόγραμμα του Δήμου, το πρόγραμμα που θα. Ακόμα και αν αφορά συνεργασία με όμορφους δομούς, δηλαδή με λύκεια παρόλα. Βεβαίως. Όταν εσείς κάνετε, εσείς τώρα έχετε μια εκδήλωση φέτος. Ναι. Το Μάρτιο. Ναι, το Μάρτιο. Δεν θα είμαστε μαζί, αυτό το είπα. Εννοείται. Αντίστοιχα μπορούμε να κάνουμε. Εννοείται. Μαρία, ξέρεις ότι με εσάς ξεκινήσαμε πριν 3 μήνες. Έτσι, ξέρεις. Δεν τα έχουμε αυτά που είπαμε, δεν τα έχουμε διαγράψει. Και ό,τι λέμε ισχύει και το κάνουμε. Γενικότερα. Είναι η εκδήλωση του Πάνου Πολοπεδρόλου, όπως ξέρετε. Τώρα με τα πηγάδια. Έχουμε πηγάδια αρκετά, η βρύση που γράφει. Νομίζω αν δεν κάνουμε το 1821, δεν είμαι σίγουρος. Αυτά πρέπει να τα κάνουμε φωτογραφίες ή να περάσει κάποιος και θα τα γράψουμε εμείς ένα χάρτη. Θα τα φέρει στο Δημαρχείο, στο γραφείο. Εντάξει. Το πρώτο πηγάδι που υπήρχε στην Τρίπολη από το νερό, όλη η Τρίπολη και είναι προσαρτημένο. Αυτό το έχουμε ξεχάσει. Δεν το έχουμε ξεχάσει. Γιατί εγώ για να το βρω αυτό, το βρήκα από παππούδες που πηγαίναμε και μετράγαμε όταν φαινόταν η πλατεία και μας το δείξαμε. Είναι αυτό το τσιμέντο που βλέπουμε. Καλέσια για την ανάπλευση του μονάδου του προηγουμένου. Ναι, ο οποίος έγινε άγνωστος, δεν προέκυψε τίποτα. Και ο οποίος όμως είχε δοθεί σε κάποια ομάδα, δηλαδή είχε κερδίσει κάποια ομάδα με μια ανάπλευση την οποία την είχα δει και ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει σχεδιασμό να υλοποιηθεί αυτό το πρώτο που είχε πληρωθεί, θα σου ψηφιστεί τότε, ή αν έχει μείνει στα ζήτητα. Δεν έχει μείνει στα ζήτητα. Απλά είχα κάτι που δεν με εντυπωσίασε, δεν ξέρω τώρα εσένα πώς το είχες δει. Και ήταν, νομίζω, το είχαμε πει και εδώ και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν μπορείς να κάνεις για τον Κολοκοτρώνη έναν φοιτητικό διαγωνισμό αρχιτεκτονικό. Έπρεπε ίσως να γίνει ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, ήταν φοιτητικός διαγωνισμός. Έτσι δεν ήταν φοιτητικός, αλλά αυτό που είχα δει εγώ ήταν ουσιαστικά ένα κυκλικό τέτοιο που είχε μια μορφή μουσείου. Ήταν μια κυκλική διαδρομή γύρω από το άγαλμα, το οποίο παρουσίαζε διάφορα πράγματα σε μορφή μουσείου, το οποίο θεωρώ ότι ήταν ενδιαφέρον. Θα τράβει λοιπόν. Εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να έχουμε μεγάλη προσοχή στο τι θα γίνει με τον Κολοκοτρώνη. Ξέρω κάποια πράγματα. Διότι ο Κολοκοτρώνης είναι διακινησμένος στο DNA όλων των Ελλήνων. Δεν είναι δυνατόν να τον περιορίσει σε ένα τώρα και να ξέρουν όλοι ότι εδώ είναι. Α
αυτό μπορεί να είναι το τέλος της ιστορίας του Πολυποδρόμου. Πρέπει δηλαδή να γίνει κάτι που να μην χαλάσει αυτό το ότι είναι διακτισμένο στο DNA όλων των Ελλήνων. Και όχι μόνο των Ελλήνων, ξέρετε ότι οι Τούρκοι θέλουν να το εξαφανίσουν αυτό. Δεν υπάρχει διάθεση συμβιβασμού σε αυτό το θέμα και αναφέρεται και στα ιστορικά βιβλία και τα λοιπά όλα από τον Πολυποδρόμου και τα λένε έτσι. Άρα, ό,τι πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή και να μην φαντάζεται κανένα, και εγώ ξέρω περίπου τι σκέφτεσαι να κάνει, αλλά να μην